Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Super B. Δεν θα κοπούν οι κύριες συντάξεις. Όπως προειδέασε χθες ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των δανειστών, οι οποίοι συμφώνησαν να μην υπάρξει ψαλίδι στις λεγόμενες κύριες συντάξεις, ωστόσο στις επικουρικές θα μεσολαβήσει μία μείωση, η οποία αντιλαμβάνεστε θα κάνει κακό σε αρκετούς συνταξιούχους, οι οποίοι βασίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους σε αυτό το μηνιαίο αντίτιμο. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τη Φανή Χασάνδρα. Γεια σου, Φανή. Να μας πεις λεπτομέρειες επ' αυτού και επανερχόμεθα. Για πες μας. Δεν θα μειωθούν λοιπόν οι κύριες συντάξεις. Αυτό το τόνισε χθες ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κατρούγκαλος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση που είχαμε από την συνάντηση των θεσμών. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε ότι είπε ότι ισχύει η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα προστατέψουμε τις συντάξεις και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε μια δίκαιη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα του ΑΔΜΙΕ, το οποίο συνεχίζει και παραμένει ένα αγκάθι για την κυβέρνηση. Έτσι ακριβώς, Φανή, και φυσικά είναι εν εξελίξη διαπραγματεύσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις τα έχουν βρει με το κουαρτέτο, υπό την έννοια ότι δεν θα έβγαινε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, να δεσμευτεί την περασμένη Δευτέρα σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ότι δεν θα υπάρξει μείωση στις κύριες συντάξεις σε καμία των περιπτώσεων. Άρα, για να μας έχει προειδεάσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν υφίσταται θέμα, δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως προείπα, όμως στις επικουρικές είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Είχαμε στην Βουλή μία κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία εισήγαγε και νέες ατάκες από το Βήμα της Βουλής, Φανή Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας, παραπέμποντας μάλιστα στην περίοδο κατά την οποία ήταν Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννης Βαρουφάκης και στρεφόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα, του λέει, θα θυμάστε φυσικά τη συμπεριφορά του Βαρουφάκη, την οποία θέλετε να την ξεχάσετε προφανώς, σε στυλ αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες. Για πες μας. Ακριβώς. Αυτά τα οποία ακούστηκαν λοιπόν
χθες ήταν ότι τον κύριο Βαρουφάκη φαντάζομαι θα θέλατε να τον ξεχάσετε, όταν ένα βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι του είπε στη σύζυγό του «Αγάπη μου, έκλεισε τις τράπεζες». Τον θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, ανέφερε, υποθέτω ότι ανατριχιάστε, γιατί δεν μπορεί να μην το είχατε καταλάβει. Αυτό δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, απευθυνόμενη στον Αλέξη Τσίπρα. Για πάμε όμως να δούμε ένα απόσπασμα, χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας της Ντόρας Μπακογιάννη, γιατί έχει μια σημασία, ενέχει και το χιούμορ που παραπέμπει όμως στην αλήθεια της περίοδου Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα στο Twitter, ένα hashtag με θέμα Remember 2015. Χιλιάδες χρήστες συγκρατούν αυτό που τους έμεινε από τη δύσκολη χρονιά που πέρασε. Δεν θα σας εκπλήξει, κύριε Πρωθυπουργέ, το γεγονός ότι πρωταγωνιστείτε, καθώς οι κατά καιρούς φράσεις σας και οι ατάκες σας που τότε φαινόντουσαν πολύ έξυπνες, σήμερα κυριαρχούν προκαλώντας μόνο αρνητικά συναισθήματα. Εμένα πάλι η αγαπημένη μου φράση, και δεν το λέω για να σας κάνω την καρδιά, δεν είναι δική σας. Ανήκει σε έναν άλλο τεπιστήθιο φίλο και στενό συνεργάτη σας, τον κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο φαντάζομαι πως θέλετε να ξεχάσετε. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης ένα βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι του είπε υπερηφάνως τη σύζυγό του «Αγάπη μου, σήμερα έκλεισε τις τράπεζες». Τον θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι ανατριχιάσατε, γιατί δεν μπορεί τότε να μην είχατε καταλάβει. Αυτό σε ψυχραιμία, κύριε Στάδε. Παρακαλώ, ησυχία. Ψυχραιμία, κύριε συνάδελφοι. Ψυχραιμία. Μη μιλάτε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κάντε ησυχία. Δεν πειράζει, έλα. Απάντησε όμως ο Αλέξης Τσίπρας στην ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη, αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες, που υποτίθεται είναι διαστόματος Γιάννη Βαρουφάκη, απευθυνόμενος στην σύζυγό του. Πάμε όμως να δούμε, Φανή, τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι καταλαβαίνω απολύτως την πικρία ορισμένων κύκλων που ίσως να προσδοκούσαν μέσα από μια πιθανή αποτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να ξαναφέρουν δηλαδή από τα παράθυρα τα σενάρια περί Brexit, αλλά και κάποιον άλλον κύκλο.
διαδικασίας σε αποτυχία και κάποιες μεγάλες συστημικές τράπεζες να οδηγηθούν σε καθάριση, ώστε, όπως είπε, με μικρό αντίτιμο να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζών. Έτσι ακριβώς, και πάμε να δούμε και ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, κάποιοι συνέδεαν την διαδικασία της ανακεφαλοποίησης με την πρώτη αξιολόγηση. Να τελειώσει, λέει, πρώτα και μετά να γίνει ανακεφαλοποίηση. Την πικρία λοιπόν ορισμένων που ήθελαν μέσα από μια πιθανή αποτυχία της ανακεφαλοποίησης να ξαναφέρουν από το παράθυρο τα σενάρια του Brexit που θα ερχόντουσαν αν στην Ελλάδα είχαμε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν μετά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει ότι από το 16 και μετά έχουμε bail-in. Δηλαδή, κούραμα και καταθέσω. Όταν δεν έχουμε επιτυχία στη διαδικασία μιας ανακεφαλοποίησης. Αλλά και κάποιον άλλον κύκλον που ενδεχομένως να σκόπευαν ή να παραμόνευαν, να καρτερούσαν να οδηγηθεί η διαδικασία σε αποτυχία και κάποιες μεγάλες συστημικές τράπεζες να οδηγηθούν σε καθάριση, ώστε με πολύ μικρή συμμετοχή, με πολύ μικρό αντίτιμο να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζών. Αυτό που με εκπλήσει είναι η δική σας σπουδή να κάνετε αυτή την ερώτηση με αυτόν τον τόνο και με αυτό το ύφος και να υιοθετήσετε και μάλιστα αστήρικτα διάφορες θεωρίες νομοσίας για δίθεν ξεπούλημα σε αρπακτικά κεφάλαια και άλλα τέτοια φάνταστα. Καταρχάς, το να θεωρείτε ότι οι τράπεζες χρειάστηκαν νέα κεφάλαια λόγω των κακών χειρισμών, όπως ευγενικά το λέτε, της δικής μας κυβέρνησης μέσα σε λίγους μήνες, δείχνει ότι προφανώς σκοπίμως αγνοείται την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τραπεζικό σύστημα της χώρας ένα χρόνο πριν. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις που δεν αναπτύχθουν υπό την έννοια και οι τράπεζες είναι κλειστές και το τρίτο μνημόνιο πέρασε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έρχονται δηλαδή κακά τα ψέματα, δύσκολοι καιροί, σκληρά μέτρα, επιπρόσθετα σε εκείνα που ελήφθησαν κατά την τελευταία πενταετία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό του ενός εκάστου. Πάμε τώρα στους σαρωτικούς ελέγχους στην Πάτρα, που
επίκειται να κάνει το ΙΚΑ και μάλιστα κυριακάτικα, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή θα ανοίξουν τα περισσότερα μαγαζιά την Κυριακή, κλιμάκια από την Αθήνα κατέρχονται, ευκαιρίες δοθήσεις. Για πες μας. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, τα κλιμάκια του ΙΚΑ αναμένεται να βρεθούν στην Πάτρα με αφορμή φυσικά και το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Να αναφέρουμε ότι είχε ξαναπεράσει ξανά κλιμάκια του ΙΚΑ το καλοκαίρι, όπου εκεί είχαν καταγραφεί πάνω από 150 πρόστιμα. Έτσι λοιπόν και σε αυτήν την περίπτωση το ΙΚΑ στοχεύει σε επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και αναψυχής και στα καταστήματα τα οποία θα είναι ανοιχτά την Κυριακή. Να αναφέρουμε φυσικά ότι σε κάθε περίπτωση που βρεθεί κάποιος ανασφάλιστος εργαζόμενος, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τις 10.500 ευρώ. Έτσι ακριβώς, έτσι έγινε και με έναν περιπτερά στην Ιρών Πολυτεχνείο, ο οποίος ο άνθρωπος στον οποίο επευλήθη πρόστιμο 10.000 ευρώ και ήρθε σε απόγνωση και δικαιολογημένα υπό την έννοια ότι είχε αφήσει τη φίλη του δύο λίγων στο περίπτωρο. Έτσι γίνεται κατά τα ψέματα, μην ξεκινούν από τους περιπτεράδες, σας πηγαίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις που εκεί ξεσαλώνουν κάποιοι, εκεί υφίσταται, υπάρχει μαύρη εργασία και μάλιστα σε έκταση. Πάμε τώρα σε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί στην Πάτρα, το οποίο δεικνύει την κατάσταση που υπάρχει στον χώρο των ναρκωτικών. Πρωινιάτικα, δοσοληψίες ναρκωτικών και είχαμε και κυνηγητό. Για πες μας. Ακριβώς. Και μάλιστα το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης, στην οδό, να πούμε, Μεζόνος, Πατρέως και Μεζόνος. Στο σημείο να πούμε ότι ενήργησαν οι δράστες, όμως έγιναν αντιληπτοί και από περαστικούς, αλλά και από τροχονόμου, ο οποίος και τους κυνήγησε. Να πούμε ότι φυσικά στο σημείο έφτασαν και οι άνδρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι βοήθησαν ώστε να πιαστούν οι δράστες. Σε κάθε περίπτωση αυτού του τύπου δοσοληψίες δεν είναι καινούργιο ότι γίνονται υπό το φως της ημέρας. Αν πας σε κεντρική πλατεία του ιστορικού κέντρου, το πάρε δώσε ναρκωτικών ουσιών είναι σε έξαρση από το πρωί έως το βράδυ, για να μην πω ότι το βράδυ συρρυκνώνεται, κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνεται το παρεδώσει και μάλιστα ενώ δίπλα στις παιδιά.
μουσικές χαρές παίζουν ανήλικοι. Για πάμε τώρα στον δήμαρχο της Πάτρας, τον Κώστα Πελετίδη, που τον τραβάνε στα δικαστήρια. Τον κάλεσε ο ανακριτής για το θαλάσσιο μέτωπο, επειδή προχώρησε εργασίες στο νότιο πάρκο της Πάτρας, δηλαδή ουσιαστικά ο ΟΛΠΑ και κατ' επέκταση κυβερνώντες του δίδουν μήνυμα μην προχωράς στα έργα. Για πες μας. Ακριβώς λοιπόν, ο Δήμαρχος Πατρών Κώστας Πελετίδης για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Αυτή τη φορά καλείται να απολογηθεί με έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο και υπεγράφει ο κεντρικός λιμενάρχης της Πάτρας. Φυσικά ο λόγος της κλήσης σε απολογία είναι ότι ο Δήμος με δικούς του εργαζόμενους έκανε κάποιες εργασίες στον χώρο του Νότιου Πάρκου επί της ακτής Δημαίων και συγκεκριμένα επίστρωση χώματος σε έκταση 2 στρεμμάτων. Και να πούμε ότι, όπως τονίζει ο Κώστας Πελετίδης, ο λαός της Πάτρας πρέπει να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει τις ιδιωτικοποίησεις και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να διεκδικήσει την εξαίρεση ολόκληρης της ηγεσίας λιμενικής ζώνης από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και από τον ΟΛΠΑ. Φανή Χασάνδρα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στους τραπεζίτες, οι οποίοι παίζουν κυριολεκτικά ύποπτα παιχνίδια σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που επιχειρούν μέσω εγγράφων, σχετικών εγγράφων που πρέπει να τους δώσει η ίδια η τράπεζα, να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή να ρυθμίσουν ουσιαστικά με βάση αυτόν τον νόμο τα χρέη τους, τα δάνειά τους, για να μην χάσουν τα σπίτια τους και γενικότερα την περιουσία τους. Τι κάνουν οι τράπεζες? Κολλησιεργούνες και μένους, να περάσει το δεκαήμερο, ούτως ώστε εν ευθέτω χρόνο να πάρουν τα σπιτάκια μας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο οι καταγγελίες καταναλωτών δανειοληπτών ότι οι τράπεζες κολλησιεργούν στην παροχή των αναγκαίων δικαιολογητικών για ένταξη στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Τούτων δοθέτων παρενέβη το Υπουργείο Οικονομικών, απειλώντας τις τράπεζες ότι για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου προβλέπεται πρόστιμο ύψους έως και 10.000 ευρώ. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με επιστολή του στο Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ζητά να διευκολύνουν τους δανειολήπτες με την άμεση εντός δεκαημέρου και
χωρίς κόστος χορήγηση των σχετικών δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, ουρές σχηματίζονται καθημερινά στα γραφεία της ΕΚΠΗΖΟΣ στην Πάτρα, διότι η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει ενημέρωση για τα νέα ισχύοντα σχετικά με τα δάνεια που έχει λάβει, καθώς και με την πρώτη κατοικία. Δυστυχώς, πλέον προστατεύεται μόλις το 60% των πρώτων κατοικιών, σημειώνει ο Τάσος Νικολαδάκης, συντονιστής της Ένωσης Καταναλωτών, συμπληρώνοντας ότι το αρμόδιο Υπουργείο όφιλε να έχει ήδη ξεκινήσει γραφείο πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν για να σώσουν την περιουσία τους. Και έχω δίπλα μου τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κοινοτικών, τον κύριο Θόδωρο Ντρίνια. Γεια σας, κύριε Ντρίνια. Σας κάλεσα για μια ιδιαίτερη κίνηση που κάνατε προσφάτως, στέλνοντας αποστολή ρουχισμού στους πρόσφυγες στην Ιδωμένη. Πήγατε μέχρι εκεί, έχετε μάλιστα φιλμογραφήσει και σχετικό βίντεο με εικόνες, με αποσπάσματα, με στιγμιότυπα από την εμπειρία αυτή, μια εμπειρία δύσκολη, πρέπει να πει κανείς. Και πείτε μου έτσι λίγα λόγια να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα επ' αυτού. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια στοιχεία τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν, γιατί έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση εκεί μετά την επιχείρηση εκένωσης που έγινε προχτές από την ελληνική αστυνομία. Να σημειώσω σε αυτό ότι έχει δημιουργηθεί εσφαλμένη εντύπωση ότι μετά την επιχείρηση εκένωσης δεν θα υπάρχουν εκεί άνθρωποι. Αυτό που ουσιαστικά έγινε ήταν ότι κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν το στάτους του πρόσφυγα, έτσι όπως το ορίζουν τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταφέρθηκαν ξανά πίσω στην Αθήνα. Την ώρα που μεταφέρονταν, 40 περίπου λεωφορεία βρίσκονταν στο πολύκαστρο του Κιλκικής με πρόσφυγες από τον Πειραιά για να ξαναπάνε στην περιοχή της Ιδωμένης. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα από το φιλμάκι που τραβήξατε όταν πήγατε στην Ιδωμένη για να δώσετε ρούχα από την Πάτρα φυσικά στους πρόσφυγες. Πείτε μου, συνεχίστε. Αυτό λοιπόν που συναντήσαμε εκεί και που με κάποιο τρόπο αποτυπώνονται και στις φωτογραφίες, αν θέλετε, και στο μικρό βιντεάκι που τραβήξαμε, είναι εκείνο το βράδυ είχαν διανυκτερεύσει 2.500 άνθρωποι σε έναν χώρο ο οποίος έχει σκηνές για το πολύ 1.500 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες ήταν
πάρα πολύ άσχημες. Το γεγονός αρκετά περιστατικά υποθερμίας, το ίδιο εκείνο το πρωί είχαν εντοπιστεί και μεταχειριστεί από τους γιατρούς. Η κατάσταση των συνθήκων υγιεινής για τόσο πολύ κόσμο πάρα πολύ δύσκολη, οι χημικές τουαλέτες δεν έφταναν. Ήταν φανερό και είναι φανερό, γιατί θα ξανασυμβεί η ίδια κατάσταση, θα υπάρξει σύντομα κάτι ακριβώς. Είναι φανερό ότι εάν επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ευτυχώς δεν είχε χιονίσει ακόμα, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Το δεύτερο, αν θέλετε, που διαπιστώσαμε ήταν ότι υπήρχε η παντελή σχεδόν απουσία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, με εξαίρεση, αν θέλετε, τη διακριτική παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι μία επικράτεια μη κυβερνητικών οργανώσεων και όχι ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Αντί να έχουμε το ελληνικό κράτος, το οποίο συντονίζει, οργανώνει και δέχεται τις υπηρεσίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, έχουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις πιο γνωστές και αξιόπιστες και σοβαρές έως παγκοσμίως άγνωστες. Συναντήσαμε εκεί φιλανθρωπικές οργανώσεις της τουρκικής μειονότητας της Βουλγαρίας. Τι λέτε τώρα. Εβραϊκή αποστολή ψυχολόγων. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς από το Ισραήλ. Τα λέει όλα αυτό που είπατε με νόημα. Αμερικάνους μεθοδιστές μισιονάριους. Μια πανσπερμία τέλος πάντων οργανώσεων μαζί με τις έγκυρες και πιο μεγάλες οργανώσεις, τις οποίες κανένας δεν συντόνιζε, κανένας δεν έλεγχε, με αποτέλεσμα και από τη μία να είναι χαμηλό το επίπεδο της προσφοράς υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αλλά και από την άλλη, σε ένα πολιτικό επίπεδο, αν θέλετε, δεν ήταν μια κατάσταση όπου κανένας δεν έχει έλεγχο του τι πραγματικά συμβαίνει εκεί πέρα. Και κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση που όφιλε, κύριε Ντρίνια, όχι απλά να συντονίζει την κατάσταση στην Ιδωμένη, να πρωταγωνιστεί και να χαράσει πολιτική στο πώς θα συμπεριφερθούμε στους συγκεκριμένους πρόσφυγες, ποιες είναι οι ελλείψεις, δεν είναι ότι θέλετε δώστε. Πήγε το κοινοτικό, έδωσε ρούχα, έρχονται οι ψυχολόγοι από πού
είπατε, από το Ισραήλ, από την Αμερική. Πάμε να σε εξετάσω στο πόδι, μήπως έχεις προβλήματα και αυτοκτονήσεις. Αυτές οι οργανώσεις αρχικά, οι παγκοσμίως άγνωστες, όπως μου λέτε, γιατί βρίσκονται στο σημείο, υπάρχει κέρδος, υπάρχει κάποιο όφελος, πρημοδοτούνται για να κάνουν τέτοιου τύπου δράσεις και ξαφνικά εμφανίζονται από την Αμερική 20 ψυχολόγοι και για το θεαθήμι, όπως λέγεται. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι σε περιοχές οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν άνευ συντονισμού ελέγχου κρατικού κτλ. Και σε τέτοιες συνθήκες μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι και οργανώσεις οι οποίες πρημοδοτούνται, προσφέρουν από αυτούς μάλλον που προσφέρουν εθελοντικά και με κόπο, ας πούμε, και προσωπικό κόστος έως εκείνους οι οποίοι προφανώς έχουν οικονομικές απολαβές από όλη αυτή την ιστορία έως και γεωπολιτικούς παράγοντες. Αυτό και εδώ να σταθούμε. Δηλαδή, όταν εγώ άκουσα ότι υπήρχε οργανωμένη αποστολή εβραϊκής βοήθειας με ψυχολόγους και τα λοιπά από το Ισραήλ, ξέρω εγώ, λίγο παγκώθηκα. Ναι. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το κατάστημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά πάντως η κατάσταση στη Μυτιλήνη, έτσι όπως έχει περιγραφεί, σε πολύ εντονότερο βαθμό, γιατί εκεί το πρόβλημα στη Μυτιλήνη είναι και στη Λέσβο πολύ σημαντικότερο, θα έχετε διαβάσει καταγγελίες που συμβαίνουν. Αλήθεια είναι. Από άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες καταγγέλουν άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι έχουν δημιουργήσει τη δική τους επικράτεια, δεν δίνουν σε κανέναν λόγο, κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα κτλ. Σημασία έχει όμως ότι δεν φταίνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σημασία έχει ότι αντί να υπάρχει κράτος που συντονίζει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ελέγχει το έργο τους, υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες υποκαθιστούν ή συντονίζουν το κράτος. Γιατί... Και αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα, νομίζω. Γιατί το έχει εγκαταλείψει έτσι η κυβέρνηση το... αυτό το μείζον θέμα, έτσι. Νομίζω δηλαδή, ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι, ξέρετε, λέει, το καλοκαίρι φινιδιαστήκαμε. Θυμάστε και τα φθηνά φήματα που ακούγαμε. Δεν ξέρουμε πού έρχονται, πώς χάνονται, που έλεγε τότε η αρμόδια υπουργός, λιάζονται. Ναι, λιάζονται. Ακούγαμε διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, για ένα την τόσο σοβαρό πρόβλημα. Τότε την υπουργό, δεν μπορούσε. Για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, σήμερα ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι, ξέρετε, ευνηδιαστήκαμε. Βέβαια, το ερώτημα είναι πώς ευνηδιάζεσαι σε κάτι το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό ότι βρίσκεται
σε κατάσταση πολύ έντονη και έκριθμη. Όλοι περιμένουν και όλοι περιμένανε ότι θα γίνει αυτό το προσφυγικό ρεύμα και ότι θα συνεχιστεί. Μας λέγανε από μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι φοβόμαστε μη βομβαρδιστεί Δαμασκός. Εάν βομβαρδιστεί Δαμασκός, όποιο, είτε οι φιλοκυβερνητικές περιοχές που ελέγχονται από τον Άσσα, αντί αυτές που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, το κύμα που θα έχουμε, καθώς εκεί έχουν μαζευτεί εκατομμύρια πρόσφυγες από την υπόλοιπη Συρία, ναι, δεν θα έχει προηγούμενο. Άρα μου λέτε, κύριε Ντρίνια, ότι μέσες άκρες ήταν αναμενόμενο αυτό το κύμα εις ροής στη χώρα μας προσφύγων. Άρα νομίζω οφείλαμε... ότι οι αναλυτές και δημοσιογράφοι και πολιτικοί σχολιαστές εδώ και ένα χρόνο συζητάνε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα δεν είχαμε τα πρέποντα, τα ανακλαστικά μου λέτε, ως χώρα για να λειτουργήσουμε, αν μη τι άλλο, σε μια βάση σοβαρή να ελέγχουμε ποιοι εισέρχονται, οι όσοι εισέρχονται να έχουν αυτά που πρέπει, διότι κακά τα ψέματα υποτίθεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο σκέπτονται και συσκέπτονται συνεχώς, κύριε Ντρίνια, πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μόνο λόγια είναι, ούτε χρήματα. Να πω, ναι, ότι εδώ υπάρχει ένα το μεγαλείο της ευρωπαϊκής υποκρισίας. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει και ειδικά μετά τους διάφορους φράχτες που ύψωσαν οι γερμανικοί δορυφόροι στα Βόρεια Βαλκάνια, βόρεια μάλλον της Ελλάδας, ξεκινώντας από τη Σλοβενία, Κροατία, τα Σκόπια τώρα πρόσφατα, όταν πήγαμε εμείς, φτιάχναν αυτό το φράχτη των 40 χιλιόμετρων, τα Σκόπια, τα οποία, ναι, μπλοκάρισαν την όλη διαδικασία. Αλήθεια είναι αυτό. Όλα αυτά συνέβησαν γιατί ψέλησε η ελληνική κυβέρνηση την άρνησή της να φτιαχτούν αυτά τα περίφημα hot spot που ζητάγανε οι Γερμανοί και ο Γιούνκερ των 50.000 ανθρώπων, δηλαδή αρνήθηκε με κάποιο τρόπο η Ελλάδα να μετατραπεί επισήμως και με την υπογραφή της σε αποθήκη ψυχών για να λύσουν τα κοινωνικά και γεωπολιτικά τους προβλήματα οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι δημιούργησαν και το ζήτημα, βέβαια, να σας θυμίσω, στη Μέση Ανατολή. Έτσι, έτσι. Αφού λοιπόν αρνήθηκε η Ελλάδα αυτό τη διαδικασία μετατροπής της σε αποθήκη ψυχών, οι Γερμανοί de facto και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι φτιάχνοντας όλους αυτούς τους φράχτες, οι χώρες δορυφόροι, αν θέλετε, στα βόρεια της Ελλάδας,
δημιουργούν μια de facto κατάσταση εγκλωβισμού ανθρώπων στο εσωτερικό της Ελλάδας, σαν να μας λένε θέλετε, δεν θέλετε, εμείς θα το κάνουμε αυτό το σχέδιο το οποίο από την αρχή είχαμε στο μυαλό μας να γίνετε εσείς η τάφρος την οποία, η οποία θα εμποδίζει τους εκατοντάδες χιλιάδες εξαθλιωμένους να φτάσουν στο φρούριο Ευρώπη. Άλλωστε, τι παρατηρούμε σε καθημερινή σχεδόν βάση, κύριε Τρίνια, προχτές πνίγηκαν 12 άτομα, 4 μωρά, 2 γυναίκες, αλλά ουδής συγκινείται η δάτινος τάφος είναι πλέον το Αιγαίο, όχι μόνο δεν συγκινείται κάποιος, σου λέει κάποιοι θα πνίγονται, δεν πειράζει που μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας πνίγονται άνθρωποι όλων κυριολεκτικά των ηλικιών επιπλέον στις θάλασσες της ελληνικές μωρά πνιγμένα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Κανένας δεν ακουμπάει την Τουρκία και το ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την ιστορία. Ποιος ο ρόλος? Όχι μόνο δεν την ακουμπάει, σχετικές εκδηλώσεις γύρω από αυτό. Αλλά όπως είδατε, ανταμείφθηκε κιόλας. Εκβίασε, ανταμείφθηκε, ελέγχει τη Στρόφιγγα των πληθυσμιακών ροών αυτών προς τις μας, και γι' αυτό αντί να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιάσεις της δικής μας κυβέρνησης και τα λοιπά, ουσιαστικά ανταμείφθηκε και με 3 δισεκατομμύρια και με το γεωπολιτικό μπόνους του ουσιαστικά να συνδιαχειρίζεται το Ανατολικό Αιγαίο στις περιπτώσεις διάσωσης που προκύπτουν κάθε φορά. Και παράλληλα, ο κάθε απλά σκεπτόμενος άνθρωπος σκέφτεται. Οι άνθρωποι που ήσαν συνειδωμένοι, για παράδειγμα, τι θέλανε να πάνε βόρεια. Θέλανε να εγκατασταθούν μήπως στη Φύρο, στα Σκόπια, όχι φυσικά. Σε 3 μέρες την είχαν διασχίσει και προωθούνταν προς τη Βόρεια Ευρώπη, κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου ήταν ο τελικός προορισμός. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση της Φύρων έφτιαξε αυτό το φράχτο 40 χιλιόμετρων, βοηθώντας ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα προσφυγικό η ίδια. Τρανζιτ ήταν. Ουσιαστικά όλη η εθνική οδός κατά μήκος του Αξιού που βγάζει μέχρι πάνω την κεντρική Ευρώπη παίρναγε ο κόσμος και πήγαινε εκεί. Για ποιο λόγο, ποιος έβαλε την κυβέρνηση της Φύρων ξαφνικά να φτιάξει ένα φράχτη 40 χιλιόμετρων? Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανθρωπιστική διάσταση που είναι πάρα πολύ έντονη και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι ντόπιοι
και εκεί ένας μικρός δήμος, ο Δήμος Παιωνίας, με εθελοντικές ομάδες, με τρόφιμα, με ρούχα, με οτιδήποτε, συνέτρεξαν όλον αυτόν τον πληθυσμό, παρά τα μικρά μεγέθη του Δήμου. Υπάρχει λοιπόν μια ανθρωπιστική διάσταση, την οποία πρέπει να τη συναντάμε και να την παρακολουθούμε και να βοηθάμε καθημερινά πάνω σε αυτό το πράγμα, και υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, η οποία όμως αυτή είναι ευθύνη της κυβέρνησής μας, ναι, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να λέει πάντα ναι στους ισχυρούς, και ότι πρέπει να δει αυτό το πρόβλημα σοβαρά και να μην ξαναευθυνδιαστεί. Μπορούμε όμως να αντισταθούμε στα σχέδια των χωρών της Βόρειας Ευρώπης που επικυριαρχούν όχι μόνο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, εδώ οι ίδιες αυτές οι χώρες κάνουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι ίδιες προκάλεσαν, όπως προείπατε εσείς ο ίδιος, αυτό το κύμα το μεταναστευτικό με τον συνεχιζόμενο εν εξελίξει πόλεμο στη Συρία. Αν δεν είχαμε, θυμάστε τον υπουργό τότε εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος το 12 ήθελε να βομβαρδίσουμε τη Συρία. Ναι. Πρότεινε ο ίδιος. Όταν μπαίνεις σε αυτό το κόλπο και δεν λες όχι, δεν λες ότι τι πάτε να κάνετε εκεί, πάτε να ανατινάξετε, όχι στο όνομά μου τουλάχιστον όλη αυτή η διαδικασία, αλλά θες να δείχνεις και το καλό παιδί κάθε φορά. Όταν δεν λες ποτέ όχι, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Δεν σε λαμβάνει κανένας υπόψη του ποτέ. Εσείς ως δημοτική παράταξη της Πάτρας και ταυτόχρονα με την εν γέννη δράση του κοινοτικών, πώς φτάσατε στο σημείο, ποια ήταν η πρώτερη σκέψη για να πάτε στην Ιδωμένη, για να δώσετε ρούχα, να κάνετε, να πραγματοποιήσετε αυτή την ομολογουμένο αξιοσημείο ότι αποστολή. Ήταν ξεκάθαρα η διάθεσή μας να συνδράμουμε έτσι όπως νομίζω ότι κάθε πολίτη συνδράμει και τους συμπολίτες του όταν έχουν ανάγκη, να συνδράμουμε απέναντι σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό και δεν την δημοσιοποιήσαμε, αν θέλετε, πριν, όταν μαζεύαμε, μαζεύτηκε ένα τεράστιο όγκος ρούχων πάνω από ένα τόνο, αλλά μέσα από τις λίστες μας ηλεκτρονικά κτλ. Αν νιώσαμε την ανάγκη να δημοσιοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτή την κατάσταση από αυτά που συναντήσαμε εκεί. Από αυτά που συναντήσαμε, γι' αυτό θέλαμε να τα πάμε εμείς εκεί τα ρούχα και να τα μοιράσουμε. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση. Να μην τα δώσουμε, ναι, δηλαδή σε μια ανθρωπιστική οργάνωση απλώς να τα πάει. Να τα μεταφέρει. Να μην ήταν μια αγαθοεργία, μια
κίνηση καρδιάς ήταν και πολιτική πράξη. Και κατέληξε και πολιτική με την έννοια ότι αυτό που συναντήσαμε έπρεπε να το μεταφέρουμε, έπρεπε να το δημοσιοποιήσουμε. Νιώσαμε την ανάγκη ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί, διότι το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας και θα το βρίσκουμε για πάρα πολύ καιρό, δυστυχώς φοβάμαι, μπροστά μας με βάση την πολιτική που ακολουθούν οι μεγάλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Πάντως, κύριε Ντρίνια, έχετε και πρέπει να το παραδεχτώ και λέω μπράβο πάνω σε αυτό. Διτού χαρακτήρα δράσης, δηλαδή, ναι μεν κάνετε το σκηνοτικό, ποικίλες εκδηλώσεις με και τέτοιου, με τέτοιου τύπου θέματα, είχατε τις προάλλες για τη Μέση Ανατολή και όχι μόνον, αλλά ταυτόχρονα δεν μένετε στα λόγια. Δηλαδή, μετά τα λόγια ή τις αναλύσεις ή αν το θέλετε τις επεξηγήσεις γύρω από θέματα τα οποία δεν ασχολούνται οι πολλοί, ωστόσο τα βλέπουμε μπροστά μας και μάλιστα γιγαντωμένα. Αμέσως περνάτε και στην πράξη ταυτόχρονα, κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο. Να μου επιτρέψετε, Δράτω, με τις ευκαιρίες για αυτό που είπατε, να αναφέρω ότι σήμερα σε μια εκδήλωση που αφορά τους συμπολίτες μας πια, έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση για το αγροτικό ζήτημα στις μέρες μας, με τη συνδιοργάνωση με αγροτικούς συλλόγους της περιοχής και με ανθρώπους που θα έρθουν από την Αθήνα, Αγιοπόνους και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην αίθουσα της ΟΕΔΕΣΝΑ, στην ΑΡΑ του 21, όπου θα ασχοληθούμε με κάτι που μας καίει άμεσα και πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ειδικά νέους αγρότες, την κατάσταση του αγροτικού κόσμου σήμερα στη χώρα και τις προοπτικές και τους κινδύνους που υπάρχουν μετά τα τελευταία μέτρα του τρίτου. Έχουμε να λέμε λοιπόν... 7.30 ώρα σήμερα στην ΑΡΑ του 21. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι για αυτό το θέμα. Πολύ ευχαριστώ. Και να είστε πάντα καλά και δυνατός σε τέτοιου είδους δράσεις τις χρειάζονται τόσο οι πρόσφυγες όσο και εμείς, διότι δεν μπορούμε να είμαστε θεατές σε ένα ενεξελίξει δράμα. Να είστε πάντα καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο γενιάτικο μπαζάρ της Μέλλυμνας, ένα μπαζάρ το οποίο είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Το θεραπευτικό κέντρο Ημέρημνα διοργανώνει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από 10 έως 13 Δεκεμβρίου στο χώρο Έσπερος, στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Γνωρίζουμε ότι η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Για άλλη μια φορά όμως και φέτος παρακαλούμε τους φίλους μας, τους παλιούς και τους νέους μας φίλους, να στηρίξουν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευόμενων μας. Έχουμε 130 εκπαιδευόμενους
άνθρωπος που δούλεψα σκληρά και με μεράκι για να βγει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μπαζάρ, προσεγμένο και στην παραμικρή λεπτομέρεια, με αξιοζήλευτες δημιουργίες, τις οποίες μπορείτε να προσφέρετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα τις ημέρες των Χριστουγέννων. Εδώ οι φίλοι μας θα βρούνε χειροποίητα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, θα βρούνε γλυκά, θα βρούνε κεριά, θα βρούνε σαπούνια, στεφάνια και πολλές άλλες χειροποίητες κατασκευές που, όπως σας προείπα, φτιάχτηκα με πολύ μεράκι. Οι διοργανωτές λοιπόν σας καλούν όλους να επισκεφτείτε το χώρο του μπαζάρ, να θαυμάσετε τις δημιουργίες των ατόμων με νοητική υστέρηση που εκπαιδεύονται στο θεραπευτικό κέντρο Ημέρημνα και με την παρουσία σας να ανταμείψετε τις προσπάθειες των παιδιών. Θα βρισκόμαστε εδώ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ και όλη αυτή η προσπάθεια στηρίχθηκε μουσικοχορευτικά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς μας που έχουν αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι είναι φίλοι καρδιάς. Και σε αυτό σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το Super Bee. Να είστε όλοι καλά.